Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Άννα Μορφούλη και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 10. Τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού ΜΗ-113 ανατράπηκε στις 6 σήμερα το πρωί στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία στο ύψος του Οροπού, με αποτέλεσμα ένας 20χρονος στρατιώτης από την Κάριστο να χάσει τη ζωή του. Το όχημα μετέβαινε στο λιμάνι του Οροπού προκειμένου να επιβιβαστεί σε αρματαγωγό πλοίο του πολεμικού ναυτικού για να λάβει μέρος στην άσκηση καταιγίδα. Προς το παρόν, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της ανατροπής του άρματος. Συγκεντρωμένοι στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκονται από νωρίς το πρωί ναυτεργάτες που ζητούν την καταβολή των δεδουλευμένων τους και μπλοκάρουν τα δρομολόγια που εκτελούνται από 6 ναυτιλιακές εταιρείες. Έως τώρα έχει αναβληθεί ο προγραμματισμένος απόπλους ενός δελφινιού με προορισμό την Αίγινα, ενώ αναμένεται η ακύρωση και άλλων δρομολογίων. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής της υφισταμένης νομοθεσίας για αναστολή των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Κορδάς. Για την κυβέρνηση και ειδικότερα για το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν τίθεται απολύτως κανένα θέμα αλλαγής της υφιστάμενης απόφασης για αναστολή πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Ο προβληματισμός αφορά στην ομαλή μετάβαση μετά την έξοδο από την κρίση που θα αποτρέπει τον μαζικό πληστηριασμό ακινήτων, ώστε σε καμία περίπτωση να μην τεθεί σε κίνδυνο η αξία της ιδιοκτησίας των πολιτών, ανέφερε ο κύριος Κορδάς. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον 22χρονο Αμπντουλάζ Κομέρ, το οποίος κατέληξε αφού χτυπήθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Αντάκια της Νότιας Τουρκίας. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων κατά των διαδηλωτών που συνέρευσαν κατά χιλιάδες στην κηδεία του άτυχου 22χρονου. Τα επεισόδια, να σημειωθεί, ότι ξεκίνησαν κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων από τον τόπο της τελετής. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Οι νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια και ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, όπου τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 18 έως 26 βαθμούς στην κεντρική και την Νότια Ελλάδα, 15 έως 27 βαθμούς στη Δυτική με εξαίρεση την Ήπειρο, όπου η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς, 18 έως 25 στις Κυκλάδες και τοπικά έως τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και από 20 έως 26 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Αιγαίο από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέτρη 4 έως 5 μποφόρ, με εξαίρεση το βορειοδυτικό Αιγαίο που θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Ας περάσουμε τώρα να δούμε τη θερμοκρασία σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 25, στην Πάτρα από 14 έως 20 βαθμούς, στο Ηράκλειο από 16 έως 26, στη Λάρισα από 16 έως 28 και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 το μεσημέρι. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο πρωινό.